Τετάρτη. Θα μιλήσουμε, θα πάρουμε γεύση από το Final Four με τη βοήθεια του προπονητή της ΚΑΠΑ 17 του Άρη, του κύρου Καζάν, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας βρίσκουμε ήδη στο Βόλο ή όχι ακόμα? Όχι, είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, μόλις τελείωσα την προπόνηση και κατευθύνομαι προς το σπίτι, οπότε μπορεί να μην έχω και άλλο σήμα. Α, εντάξει, ελπίζουμε να, αν δεν είστε περιφερειακό, νομίζω θα πάμε καλά. Εντάξει, αν είστε, θα το παλέψουμε. Ξεκινάει λοιπόν την Κυριακή το Final Four. Συνήθως κακός βέβαια για μένα, σε αυτές τις φάσεις των πρωταθλημάτων υποδομής, οι περισσότεροι δείχνουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Τα κρίνεται ο τίτλος δηλαδή, με το δικό σου παιχνίδι, το ΑΕΚ Άρης, Κυριακή στις 12. Στις 3 θα γίνει το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Αυτά είναι τα ζευγάρια του Πανθεσσαλικού. Επαναλαμβάνω τα παιχνίδια. Και την Τετάρτη ο μεγάλος τελικός στις 3 μεγάλες ομάδες. Ο Ατρόμητος, επειδή έχετε σίγουρα καλύτερη εικόνα για μας, έκπληξη ή δίκαια είναι εκεί? Ο Ατρόμητος γενικά έχει παράδοση. Κάνει καλή. Μπορεί σαν ο οργανισμός Ατρόμητος, σαν πρώτη ομάδα, να μην είναι θεωρητικά σου μεγάλος, αλλά στις ακαδημίες θεωρείται μεγάλη ομάδα. Και αν δεν κάνω λάθος, και στην ΚΑΠΑ 19 πρέπει να πηγαίνει καλά φέτος, από ό,τι αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει καλά και στην ΚΑΠΑ 19 γενικότερα. Έχει καλή παρουσία σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα ο Ατρόμητος. Δηλαδή έχει προσεγμένες ακαδημίες. Και καλό δίκτυο ο coach. Είναι οργανωτική. Και καλό δίκτυο στα μέρη μας. Καλό... Ναι. Πολλά παιδιά από τη Μακεδονία κατηγορίζουν στο Περιστέρι. Και καλοί ποδοσφαιριστές. Και συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πρέπει να έχει σίγουρα στο ρόστερ της. Δεν μιλάω σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, πρέπει να έχει Θεσσαλονίκη 6-7 παίχτες. Αυτό δεν είναι πολύ για μια ομάδα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για εμάς εδώ πέρα όμως? Σίγουρα είναι πρόβλημα για μας, αλλά έχει να κάνει όταν μια ομάδα έχει οργάνωση και παρέχει κάποιες εγγυήσεις. Είναι για τους παίχτες μια θετική εξέλιξη για την καριέρα τους. Θεωρούν ότι θα έχουν θετική εξέλιξη στην καριέρα τους. Και οπότε την επιλέγουν. Και δεν μπορούν, coach, να πάνε. Δηλαδή σημαντικό. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να απορροφηθούν από ΠΑΟ και Άρη. Εντάξει, δηλαδή κάποια. Πρέπει να παίξουν και άλλο σίγουρα, κάποια παιδιά. Σίγουρα. Ναι. Θυμάστε κάποιον παίκτη, coach, που τα παρακολουθείτε να είναι από τα μέρη μας και να έχει εκθέσει μέσα εισαγωγικά τον ΠΑΟ και τον Άρη? Που δεν τον εντόπισαν πιο γρήγορα? Κάποιο μεγάλο παράδειγμα ή ακόμα δεν έχουμε έτσι αυτά τα παράδειγμα? Αν δεν κάνω λάθος, ένα παίκτη από τη Λυτή τελευταία. Ο οποίος παίζει στην Κάλιαρα αυτή τη στιγμή. Επίσης ένα άλλο παιδάκι που ήταν έπαιζε στο Πανόραμα, ήταν στην Ακαδημία του Άρη για λίγο καιρό, πέρασε και από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα παίζει στη Ρώμα. Α, στη Ρώμα, βεβαίως. Ναι. Ο Μουρίνιο τον έβαλε, νομίζω, να παίξει, να πήρε χρόνο συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Εντάξει, αυτές είναι παράπλευρες απώλειες, παντού μπορεί να συμβούν. Θα γίνουν παντού. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να παρέχουμε περισσότερα πράγματα στους παίχτες. Ο Κεραμίτσης. Για τον Κεραμίτση, για να πούμε και τον Κεραμίτσης. Ο Κεραμίτσης, και αν δεν κάνω λάθος, μου διαφεύγει το όνομα του παιδιού που παίζει στην Κάλιαρη, αλλά αν το ψάξεις στο Google θα το βρεις κατευθείαν. Ναι. Είναι δηλαδή παραδείγματα, είναι αντιληπτή το παιδάκι, οπότε είναι δύο παραδείγματα που είναι αντιπροσωπευτικού δείγματος αυτού που συμβαίνει. Που μπορεί να συμβεί δηλαδή, έτσι. Έτσι είναι. Και είναι γενικά, εγώ το, και με αφορμή, νομίζω, το μπακ του Πασεραϊκού, Παναγιωτίδη, ήταν το όνομα του Στέλιο. Που βλέπουμε. Το δεξί, το αριστερό πήρε. Ποιο πήρε, δεν θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Αποστολόπουλο. Το Αποστολόπουλο, μπράβο, ναι, πήρε τον Αποστολόπουλο. Με αφορμή για τον Αποστολόπουλο και αυτό το οποίο μας λες και εσύ τώρα, coach, για τα πολλά παιδιά που έχει ο Τρόμος στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, χάνουμε παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά αυτό που πει και εσύ καμιά φορά, ίσως είναι και πάρα πολλά ορισμένες φορές. Είναι και θέμα οργάνωσης και σκάουτινγκ. Συγγνώμη, Νίκο, εγώ τον Αποστολόπουλο τον έχω πάρει τηλέφωνο για να έρθει στην ομάδα, στην Ακαδημία. Έχω μιλήσει μαζί του. Ναι. Απλά δεν δέχτηκε να έρθει. Δηλαδή προτίμησε τον Ολυμπιακό γιατί του παρήχαν, ας πούμε, σπίτι, συμβόλαιο. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Του παρήχαν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Του παρήχαν και το δρομολόγιο του Τσιμίκα, και το παράδειγμα ότι κοίταξε ο συντοπίτη σου, τον πήραμε εμείς, Ολλανδία, δανεικό, και τώρα παίζει στη Λίβερπουλ. Δηλαδή βλέπει και αυτά ένας νεαρός παίκτης. Σίγουρα. Όλα αυτά. Απλά θα πρέπει εγώ να μιλήσω πρώτα για τα βασικά, έτσι. Βεβαίως. Θέματα, και μετά θα πρέπει να πω ότι σίγουρα έχουν οι προοπτικές, είναι πολύ περισσότερες. Γιατί αν πούμε ότι σε σχέση με την ομάδα μας, δυστυχώς,
έχει περισσότερες ευκαιρίες να προωθηθεί στην πρώτη ομάδα. Βάσει γεγονότων, έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Πάντως, κόουτς, ο Άρης τα τελευταία 3 χρόνια, 4, προφανώς είναι μια δουλειά που γίνεται περισσότερα χρόνια, αλλά τα τελευταία 3 σίγουρα, θα μας πείτε εσείς καλύτερα, πρωταγωνιστεί σχεδόν σε όλες τις ηλικίες κάθε χρόνο, K15, K17, K19, μιλάω για τα προαθήματα που είναι υπό την αιγίδα της Super League. Φαίνεται ότι γίνεται κάτι καλό. Στην ομάδα, αυτός ο χρόνος είναι ο 4ος χρόνος. Mm-hmm. Ήρθα στην Ακαδημία σε μια κατάσταση αναδόμησης και αναδιοργάνωσης και υπήρχαν λίγοι παίχτες ποιοτικοί. Οπότε μου φαινόταν ότι ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία. Όμως κάναμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δουλέψαμε πάρα πολύ, αλλά και κάναμε και προσπάθεια να φέρουμε παίχτες. Και μάλιστα παίχτες που με προσωπικές εγγυήσεις, όχι ιδιαίτερα της ομάδας. Και τελικά καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο το οποίο το εκπαιδεύσαμε πάρα πολύ καλά και φάνηκαν τα αποτελέσματα από τους παίχτες που έγιναν επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε να βγάλουμε και παίχτες περισσότερο πρωταγωνιστές, γιατί σίγουρα οι παίχτες είναι καλοί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να είναι πρωταγωνιστές στην πρώτη ομάδα άμεσα. Ψάχνουμε τον τρόπο να βγάλουμε παίχτες πρωταγωνιστές στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή να πάνε στην πρώτη ομάδα και να πάρουν φανέλα βασικού, ας πούμε. Έτσι, νομίζω ότι θα τον βοηθούσε πολύ τον Άρη αν είχε μια ομάδα στην Super League 2 για να ψηθούν, να το πω έτσι καλύτερα, αυτά τα παιδιά. Ή έστω να φεύγουν, ίσως να φεύγουν δανεικά σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, λίγο να σκληραγωγηθούν, να το πω έτσι. Και επειδή και εσύ, coach, ως, ναι, ως παίχτης, έχεις παίξει σε τέτοια παιχνίδια και σε τέτοιες κατηγορίες, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σίγουρα θα με βοήθησε. Εγώ το ένιωθα ότι θα με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η μετάβαση από το παιδικό ποδόσφαιρο στο αντρικό, ναι, για να πας στο υψηλό επίπεδο, δηλαδή να παίξεις στην άλλη εθνική. Σίγουρα θα χρειαστεί να παίξει σε μια μικρότερη κατηγορία, αλλά να είναι ανταγωνιστική και να είναι αντρικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορείς από ακαδημία κατευθείαν άμεσα, εκτός άμα είσαι παίχτης θαύμα, έτσι, ναι, να παίξεις την πρώτη ομάδα. Δηλαδή είναι λίγες οι περιπτώσεις που από την ακαδημία κατευθείαν οι ποδοσφαιριστές παίζουν στην πρώτη ομάδα. Και με πολλές ομάδες coach και με πολλές ομάδες στη Super League 2, και με πολλές ομάδες στη Super League 2 που δεν προσφέρουν ούτε τα βασικά στους νεαρούς παίχτες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και ωφέλιμο να πάει ένας παίκτης 16χρονος, 17χρονος, 18χρονος σε μια ομάδα που απλά υπάρχει στη Super League 2 και δεν κάνουν ούτε τη βασική προπόνηση, είναι απλήρωτοι, δεν έχουν ένα γήπεδο να προπονηθούν. Γιατί όχι, αυτή όχι, είναι όχι, η πραγματικότητα. Μιλάω ξεκάθαρα για ομάδες Β, οι οποίες είναι στην αιγίδα της ΠΑΕ, δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Η μεθοδολογία τους έχει να κάνει με την πρώτη, έχει να συμβαδίσει με την πρώτη ομάδα, οπότε μιλάω για αυτό ξεκάθαρα, έτσι. Δεν μιλάω για να πάνε κάπου δανεικοί. Το να πας κάπου δανεικός είναι σαν να ρίχνεις, είναι μεγάλο ρίσκο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να πάει κάπου, γιατί και ο Άρης, για παράδειγμα, έχει στείλει φέτος coach τον Αλή Αντέμ δανεικό στην Βέρεια και δεν έχει παίξει το παιδί ακόμα. Και η Βέρεια πήρε και τον Κάτσε. Το θέμα είναι να στέλνεις κάπου ένα παιδί και να σου εγγυώνται από την ομάδα ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Τέλος πάντων, επειδή μας παίζει λίγο χρόνο, να πάμε λίγο στο Final Four. Έχουμε το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ που. Εγώ έχω μια πληροφορία τώρα, δεν ξέρω αν γράφτηκε κιόλας, ότι η ΑΕΚ έχει πολλά κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες μέρες. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εστιάζουμε στο πώς θα τους αντιμετωπίσουμε με όλους τους παίχτες. Mm-hmm. Αυτό έχουμε δουλέψει. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε μια καλή εικόνα, να ανταποκριθούμε στο επίπεδο, το αγωνιστικό επίπεδο του Final Four. Και αν τα καταφέρουμε, καλώς. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Είναι τεράστια εμπειρία για τους παίχτες. Η ομάδα έχει να παίξει 10 χρόνια στο Final Four. Οπότε είναι τεράστια εμπειρία για τους παίχτες. Θέλουμε να την. Να πάμε μέχρι το τέλος και να προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι το τέλος. Το άλλο το ζευγάρι coach, πώς το βλέπετε, σαν ουδέτερος, το ΠΑΟΚ Ατρόμητος? Και τα δύο ζευγάρια είναι αμφίροπα, γιατί σε ένα τέτοιο μάτς δεν υπάρχουν φαβοροί. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε φαβοροί, σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι φαβοροί, γιατί ήταν πρώτος, αλλά έτσι μπορούμε να δώσουμε και το ρόλο φαβορή στην ΑΕΚ. Για μας, εμείς δεν θεωρούμε ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Μπορεί να δούμε δηλαδή ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ Τετάρτη? Γιατί όχι. Να γίνει υπόθεση της πόλης. Οι συσχετισμοί, coach. Θέλουμε να δούμε η Άρης ΠΑΟΚ ή η Άρης Ατρόμητος. Καλό, ναι, όντως. Οι συσχετισμοί, coach, στους δύο ομίλους είναι κάποιος πιο ανταγωνιστικός από τον άλλον ή όχι? Ο ομίλος ο κάτω,
Ο κάτω είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστικός, έχει περισσότερες ομάδες με ποιότητα, αλλά πιστεύω ότι και το δικό μας ομίλος είναι δυνατός. Ναι. Μάλιστα, τέλος. Γενικά, κάτι τελευταίο από μένα. Ναι. Γενικά, σε οργανωτικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι η φετινή σεζόν για την ΚΑΠΑ 17 της ομάδες ήταν ικανοποιητική, coach. Οι διαιτησίες, τα γήπεδα, οι ώρες, η οργάνωση, όλα αυτά. Κάνουμε δουλειά δηλαδή, γίνεται μια πρόοδοση, όχι. Εν μέρη, κοιτάξτε, εν μέρη ήταν ικανοποιητική χρονιά, αλλά σίγουρα υπάρχουν, θα πρέπει να, οι βελτιώσεις είναι πολλές που θα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή ας μην εμβαθύνουμε τώρα, αλλά σίγουρα χρειάζονται πολλές βελτιώσεις. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Άρη. Καλή επιτυχία, coach. Σε μια διοργάνωση που νομίζω ότι okay, σίγουρα μετράει και το τρόπαιο, είναι και η γαλούχηση των παιδιών, να το πω έτσι, σε επίπεδο πρωταθλητισμού, να μάθω να κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά είναι αυτό που είπατε και εσείς, όπως και να έχει ήδη η παρουσία τους σε αυτό το Final Four είναι εμπειρία και είναι παραστάσεις που μπορεί να τους φανούν πολύτιμες στο μέλλον. Υπάρχει coach τηλεοπτική κάλυψη στους ημιτελικούς? Ναι, είναι, νομίζω είναι live από τον Nova. Ωραία. Λοιπόν, πάτε σε άλλη χώρα. Όποιος μπορεί πηγαίνει. Αν γίνει ένα τελικό Άρης ΠΑΟΚ Τετάρτη, μπορεί να έρθουμε και εμείς στην εκπομπή και να τον κάνουμε και live κιόλας από εκεί. Γιατί όχι. Ωραία. Coach, καλή επιτυχία. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.